χρόνια. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτά τα θέματα που αφορούν παιδιά είναι πολύ σοβαρά, κύριε Ποταμίτη. Και δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει να κάνει αλφα δηλώσεις τη μια ημέρα, όταν βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δηλώσεις του, να βγαίνει να κάνει β' δηλώσεις τη δεύτερη ημέρα και να ανασκευάζει συνεχώς. Λοιπόν, αν ο κύριος ο Δίπλαρος έχει πρόβλημα με τη γραπτή απάντηση της κυρίας Κουρσουμπά που τον διαψεύδει, είναι θέμα να επικοινωνήσει με την κυρία Κουρσουμπά. Βεβαίως, και ο κύριος Δίπλαρος είναι στη γραμμή εκ νέου. Ναι, κύριε Δίπλαρε, και θα είναι η τελευταία αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Σας ακούω. Ακούστε να δείτε, φαίνεται ότι κάποιοι την νομική οδό θα πρέπει να την ακολουθήσουν. Σε κάθαρα πράγματα, αν έχετε αντιληφθεί τι εννοώ. Δεύτερο, έχει πει η κυρία Χαραλαμπίδη ότι η κυρία Κουρσουμπά επικοινώνησε μαζί μου. Ότι γραπτή απάντηση να έστειλε, κύριε Δίπλαρε. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αφού θέλετε να τα πούμε όλα, θα τα πούμε. Την έχω δώσει στη δημοσιότητα την απάντηση. Κυρία ακούστε να δείτε. Εγώ δεν σας έχω διακόψει. Κύριε Ποταμίτη, έστειλε την απάντηση η κυρία Κουρσουμπά. Ναι, σας ακούει η κυρία Χαραλαμπίδη, σας ακούει. Θα δώσω τα δικά μου και ό,τι θέλετε πέστε και θα τα πείτε και ενώπιον της δικαιοσύνης και στα δικαστήρια που θα πάμε. Κύριε Δίπλαρε, αυτός που είναι συνηθισμένος να λογοδοτεί και να απολογείται για ψέματα που λέει σε πάνελ ενώπιον της δικαιοσύνης, είστε εσείς. Να σας υπενθυμίσω πόσες φορές είπατε ψέματα σε πάνελ και βρεθήκατε και ενώπιον της δικαιοσύνης για αυτά τα ψέματα τα οποία είπατε και απολογηθήκατε δημοσίως για τη συμπεριφορά σας. Άλλοι κρίθηκαν από το δικαστήριο ότι είναι αναξιόπιστοι μάρτυρες. Δεν υπάρχει τέτοιο και αυτό που λέτε είναι ψέμα, κύριε Δίπλαρε. Και σας καλώ να βρείτε το κομμάτι της απόφασης που λέει αυτό. Λυπούμε πάρα πολύ. Κύριε Δίπλαρε, ολοκληρώστε. Στηρίξατε με επιχειρήματα και τεκμήρια αυτά που δηλώσατε χθες από το ΣΥΓΜΑ. Πρώτο και ξεκάθαρο, την επικοινωνία με την κυρία Κουρσουμπά εγώ την έκανα. Εγώ πήρα τηλέφωνο στο κινητό της κυρίας Κουρσουμπά πρώτος και η κυρία Κουρσουμπά μου είπε επί λέξη χαμηλόφωνα: «Κύριε Δίπλαρε, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω γιατί είμαι σε εκδήλωση όπου είναι σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν μπορώ να σου μιλήσω. Θα σε πάρω σε λίγο». Καλώς. Επικοινωνήσαμε κύριε μετά. Κύριε Δίπλαρε, δεν θέλω να σας διακόψω και δεν θα σας διακόψω. Επιτρέψτε μας. Όχι, έχει πει και κάτι άλλο, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι, θα το πείτε, θα το απαντήσετε. Απλώς παρακαλώ, οργανώστε την αναφορά σας για να ολοκληρωθεί σύντομα, διότι πρέπει να σεβαστούμε. Ωραία. Και τον κύριο Περδίκη που είναι εδώ, και τον κύριο Μιλωνά και τον κύριο Κωνσταντίνου που μόλις έφτασε. Οπότε ολοκληρώστε την απάντησή σας. Ολοκληρώνω και λέω καταληκτικά και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Λέω πρώτο, την επικοινωνία με την κυρία Κουρσουμπά, εγώ την ζήτησα. Απάντησε. Εγώ μίλησα μαζί τη, την ενημέρωσα. Σας απάντησε, λέει η κυρία Χαραλαμπίδου, σας απάντησε, λέει η κυρία Κουρσουμπά. Ωραία, εγώ δεν έχω δει καμία απάντηση και φτάσει. Είναι δημοσιευμένη στο κοινό, κύριε. Δεύτερο, αυτή και τώρα που μιλάμε, κανένα λειτουργό τη κυρία Κουρσουμπά δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Κανένα. Το ξεκαθαρίζω και έχω απαντήσει όλες τις αναπαντήσεις. Όπως κύριε Ποταμίδη, να σας πω και κάτι τελευταίο. Ναι, ολοκληρώνεται εδώ το ζήτημα. Παιδιών, για την ώρα. Δεν, ναι. δεν πρόκειται να κοφέψω, δεν πρόκειται να σιωπήσω όσες αντιρρήσεις και να δέχομαι, αν δεν απομακρυνθούν αυτοί οι λίγοι οι ελάχιστοι από τις σχολικές μονάδες για το καλό των παιδιών μας. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Μιλωνά. Κύριε Ποταμίδη, μισό λεπτό. Θα ξαναβγεί τώρα, κυρία Χαραλαμπίδου. Δεν γίνεται. Ποιε παρεμβάσει θέλει. Μα δεν γίνεται. Υπάρχει και ο κύριο Μιλωνά, υπάρχει και ο κύριο Περδίκη. Τοποθετήθηκε. Είναι ξεκάθαρο. Δεύτερο, ο κύριο Δίπλαρο καλείται να στηρίξει τι δηλώσει που έκανε χθε από το ΣΥΓΜΑ. Μπορεί σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση να ανασκευάζει, ναι, και να λέει νέα πράγματα. Καλείται. Και τρίτον, θέλω να πω για να δώσω την απάντηση. Τρίτο, ναι. Ο κύριος Δίπλαρος δοκιμάστηκε για την ειλικρίνεια του στις δικαστικές αίθουσες, ναι, και αναγκάστηκε, ναι, να υπολογηθεί. Του απαντήσατε και σας απάντησε. Λοιπόν, κύριε Μιλωνά, αν θέλετε από αυτού, είπαμε και στα άλλα. Κύριε Κωνσταντίνο, καλώς ήρθατε. Απολογούμε, αλλά είχαμε Επιτροπή Υγείας. Μάλιστα. Ένα από τα δύο μεγάλα θέματα. Υγείας και παιδείας, τα οποία βρίσκονται, είναι ανοιχτά, και με τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Μιλωνά να λέει ότι ξέρετε, δεν θα κάνουμε το κράτος φεύγουδο συνδικαλιστικό και ότι και η υπομονή έχει τα όρια της. Οι χθεσινές δηλώσεις του Ευθύμου έγιναν στο πάνελ που είμαστε μαζί, ναι, και με τον κύριο Καυκαλιάν του ΑΚΕΛ. Το αντικείμενο της συζήτησης μας ήταν εάν χρειάζεται να επανεξετάσουμε το σύστημα αξιολόγηση.